Οι περιπέτειες του Τολίτο. Το ηλιακό μας σύστημα και οι πλανήτες. Η σημερινή ημέρα βρήκε αναστατωμένους τους κατοίκους της Ζωούπολης. Ο Τολίτο θυμωμένος πήγε από παρέα σε παρέα και έλεγε αυτό που συνέβη πριν λίγη ώρα στη βόλτα του στο λόφο, έξω από την πόλη. Εκεί είδε τον κύριο Παύλο, το φαρμακοποιό, με κάτι μεγάλα γυάλια να παρακολουθεί από ψηλά τις ζωές των κατοίκων. Ο Μάκης ο ντέτεκτιβ ήταν εμφανώς θυμωμένος που το επάγγελμά του αποκτούσε νέο ανταγωνιστή. Ο Σωτήρης ο ταχυδρόμος άρχισε να φοβάται πως δεν θα είναι πια αυτός ο καλύτερος κουτσομπόλης της πόλης. Μ' αυτά και μ' αυτά, μια ομάδα εξαγριωμένων κατοίκων μαζεύτηκε στο κέντρο της πόλης με στόχο να ανέβουν στο λόφο να δουν αν ισχύουν όσα έλεγε ο Τολίτο. Όταν έφτασαν εκεί, τον έπιασαν επαυτοφόρο. Όταν ο Παύλος άκουσε τον δήμαρχο να τον κατηγορεί, σε καρδίστηκε από τα γέλια. Τους εξήγησε πως αυτό δεν είναι κιάλια, αλλά λέγεται τηλεσκόπιο και πως παρακολουθεί τους υπόλοιπους πλανήτες του διαστήματος. Οι φίλοι μας όμως δεν έδειχναν να καταλαβαίνουν και πολλά από τα λόγια του φαρμακοποιού. Έτσι μπήκαν σε μια σειρά και άρχισαν να κοιτάνε από το τηλεσκόπιο, όσο ο κύριος Παύλος τους εξηγούσε τι έβλεπαν. Αρχικά τους έδειξε το γαλαξία μας και τους είπε πως μέσα σε αυτό υπάρχουν πολλά ηλιακά συστήματα σαν το δικό μας. Ηλιακό σύστημα ονομάζεται ο ήλιος και οι πλανήτες που γυρίζουν γύρω του. Ένας από τους πλανήτες είναι και η γη που ζούμε εμείς. Ο Ρούλης παρατήρησε πως ο Ερμής είναι ο μικρότερος πλανήτης και έχει μεγάλες τρύπες πάνω του, τους κρατήρες. Ο κύριος Πάρης εντυπωσιάστηκε από την Αφροδίτη, το πιο ζεστό πλανήτη του διαστήματος. Η Ιουλία ξεχώρισε τον Άρη που έχει κόκκινο χρώμα. Η Ντάλια θα ήθελε να ταξιδέψει στο Δία, γιατί είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Ο Κρόνος τράβηξε την προσοχή του Σωτήρη, καθώς έχει γύρω του ένα μεγάλο δαχτυλίδι. Ο Μάκης παρατήρησε πως ο ουρανός είναι ο μοναδικός πλανήτης που γυρίζει στο πλάι. Ο Μάριος εντυπωσιάστηκε από τον Ποσειδώνα, καθώς έμαθε πως είναι ο πιο κρύος πλανήτης και τον ονομάζουν Παγωμένο Γίγαντα. Ο κύριος Λάζαρος είδε τη Σελήνη, το γνωστό σε όλους μας φεγγάρι. Ο κύριος Παύλος του εξήγησε πως η Σελήνη δεν είναι πλανήτης, αλλά ένα μικρότερο ουράνιο σώμα που γυρίζει γύρω-γύρω από τη γη και γι' αυτό λέγεται δορυφόρος. Πολλοί πλανήτες έχουν δορυφόρους. Τη Σελήνη μπορούμε να τη δούμε και χωρίς τηλεσκόπιο και αναλόγως τη θέση της σε σχέση με τον ήλιο τη βλέπουμε με διαφορετική μορφή, είτε φωτισμένη ολόκληρη είτε όχι. Ο Τολίτο αναρωτήθηκε γιατί είδαν όλους τους πλανήτες εκτός από τη Γη. Ο
Παύλος του εξήγησε πως βρισκόμαστε πάνω στη γη, οπότε δεν γίνεται να τη δούμε. Τα ζωάκια εντυπωσιασμένα από όσα έμαθαν, ευχαρίστησαν το φαρμακοποιό και έφυγαν χωρίς να πούνε που πηγαίνουν. Έφτασαν όλοι στο αεροδρόμιο και ζητούσε ο κάθε ένας εισιτήριο για τον πλανήτη που του άρεσε. Ο πιλότος δεν έδειχνε να καταλαβαίνει τι του λένε και φώναξε τον κύριο Παύλο για βοήθεια. Εκείνος εξήγησε στους φίλους μας πως στους πλανήτες δεν μπορείς να πας με αεροπλάνο, γιατί είναι πολύ μακριά, αλλά με διαστημόπλοιο. Οι περισσότεροι απογοητεύτηκαν που δεν μπορούσαν να πάνε. Ωστόσο ορισμένοι αγόρασαν δικό τους τηλεσκόπιο και ο κύριος Παύλος απέκτησε καλή παρέα.